Μέσω τη ρηματική διακοίνωση με την οποία ενημερώνει τα Έθνη ότι έλαβε την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, απάντησε Λευκοσία στο κρεσέντο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που με θράσο κατήγγειλε τον Αντώνιο Κουτέρε γιατί δεν έριξε την ευθύνη του ναυαγίου στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Σύμφωνα με ασφαλεί πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, στη ρηματική διακοίνωση η Λευκοσία αναφέρει ότι. Ω ελληνοκυπριακή πλευρά, κάναμε ό,τι ήταν δυνατό στο Γκραν Μοντανά για να καταλήξουμε επιτυχώ σε λύση του Κυπριακού. Προχωρήσαμε σε θαραλέα βήματα προσέγγιση των ανησυχιών τη τουρκοκυπριακή πλευρά. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανταπόκριση από την Τουρκία που ουδέποτε δέχθηκε την αρχή του Γενικού Γραμματέα για κατάργηση των εγγυήσεων και του επεμβατικού δικαιώματο. Ω εκ τούτου, η Άγκυρα είναι η αποκλειστική υπεύθυνη για το ναυάγιο. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση του Τσαβού Σογλού που αποτελεί μνημείο διαστρέβλωση τη πραγματικότητα. Ο Γενικό Γραμματέα επισημαίνει πω για να υπάρξει κατάληξη των διαπραγματεύσεων χρειάζεται όλε οι πλευρέ να είναι έτοιμε να αναλάβουν ρίσκα με πολιτική βούληση, θάρρο και αποφασιστικότητα. Με την πιο πάνω αναφορά, ο Γενικό Γραμματεία δεν εννοούσε την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μη ρεαλιστική θέση μηδέν στρατό, μηδέν εγγύηση. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν επέδειξε καμία επικοδομητική στάση για τους μηχανισμούς του νέου συνεταιρικού κράτους που γίνεται προσπάθεια να ιδρυθεί στο νησί. Επί του τελευταίου προεδρικές πηγές υπέδειξαν πως η Άγκυρα σκοπίμως αποκρύβει το γεγονός πως επέμενε σε ονομασία του μηχανισμού συνθήκη, κάτι που απλά θα μετονόμαζε το σημερινό καθεστώς. Όλα αυτά τα θέματα, τα οποία αντέχεται να συζητηθούν σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλεία, θα συζητήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλατιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρο Αναστασιάδη, κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Μόσχα στι 23 και 24 Οκτωβρίου. Θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό ότι στη συνάντηση θα βρίσκεται και ο άριστο γνώστη του Κυπριακού Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σερκέι Λαυρόφ, σε μια χρονική συγκυρία που Μόσχα και Άγκυρα έχουν έλθει πολύ κοντά.